Αν αφαιρεθούν βαθμοί, σίγουρα θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις. Πάει να πάρει ο Ολυμπιακός πάλι που τα έχουμε στα χαρτιά, όπως το έχει ξανακάνει. Οπότε... Κανείς υγιής φίλαθλος δεν μπορεί να καταπιεί αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Να δούμε ποδόσφαιρο, όπως βλέπαμε τα παλιά τα χρόνια. Όχι με δικαστήρια και αυτά. Τα πρωταθλήματα παίζονται μέσα στο γήπεδο. Ένα ακόμη επεισόδιο μιας φαρσοκομωδίας που μοιάζει να μην έχει τέλος, λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Βλέπουν το πρωτάθλημα να παίζεται εκτός γηπέδου για ακόμη μία φορά σε αυτή τη χώρα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε το κύπελο και κάποιοι με κάποιο τρόπο προσπαθούν τώρα να το ρίξουν. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ το μεσημέρι μπορεί να παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Η σημερινή συνεδρίαση έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το φίλαθλο κόσμο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πάει να σβήσει. Η τροπολογία που ψηφίστηκε ωστόσο δεν αλλάζει τα δεδομένα στο παραμικρό. Ήταν όλο στημένο από τον κύριο Αβγενάκη, από τον κύριο Μαρινάκη. Την απόπειρα δηλαδή αλλίωσης της έκβασης του πρωταθλήματος με παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού Λευτέρη Αβγενάκη, που έσυρε την ελληνική πολιτεία σε μια κατάφορη παραβίαση κάθε έννοιας δικαίου. Δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει δικαστήριο να εκδικάσει. Τι μαρτυρίες έχουν για αυτή την κατηγορία του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης? Ποιος μπορεί να τα αποδείξει αυτό το πράγμα? Ακόμη και η ρύθμιση που ψηφίστηκε είναι απλά φωτογραφική για να πάρει το πρωτάθλημα φέτος ο Ολυμπιακός. Θα μας πάρουν τους 5-10 βαθμούς, θα είναι πρώτος ο Ολυμπιακός και θα χαίρονται στον Πειραιά. Και εμείς εδώ θα μαλώνουμε μεταξύ μας. Οι Αθηναίοι έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι. Αυτοί αποφασίζουν για όλα. Εμείς εδώ είμαστε β' κατηγορίας. Τώρα τους ήρθαμε, τους μπήκαμε σφήνα και τους ενοχλεί. Ο ΠΑΟΚ ενοχλεί με τις επιτυχίες του. Και όσο και αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν έχουμε ανάγκη από χάρες, λένε οι οπαδοί του ορθά κοφτά. Και καλά μας το κάνουν σαν χάρη. Ενώ δεν έπρεπε ούτε να επιβαστεί ο ΠΑΟΚ, ούτε να πάρει το μείον 6. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών έχουν κινητοποιήσει όχι μόνο τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά όλο το φιλαθλό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας. Νωρίτερα το απόγευμα, ομάδα νεαρών συγκεντρώθηκαν, πέταξαν τρικάτια και φώναξαν συνθήματα στα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Καλαφάτη και Έλενας Δράπτη. Σαν ποτάμι που ξεχυλίζει, οι φιλαθλοί είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους και έχουν πολλούς λόγους να το κάνουν.